Ναι. Πείτε μου τώρα, πόσο οξύ είναι το πρόβλημα και ποιες ενέργειες μπορούν να γίνουν. Στο νοσοκομείο υπήρχαν 4 γιατροί. 2 φεύγουν με συνταξιοδότηση. Ο ένας έχει ένα πρόβλημα σοβαρό υγείας ο άνθρωπος. Και υπάρχει άλλη μια περίπτωση, η οποία δεν χρειάζεται να αναφερθώ. Υπάρχει ένα άλλο διοικητικού χαρακτήρα πρόβλημα. Υπάρχει όμως το κενό που δημιουργείται. Υπάρχουν 2 επικουρικοί στους οποίους θα δώσουμε παράταση και το Αγία Σοφία θα καλύψει με την ευρωλογική του κλινική τις ανάγκες του Αγία του Αγλαία Κυριακού μέχρι που να προκηρύξουμε θέσεις. Θα προκηρύξουμε θέσεις, να ξέρετε, πιστεύω μέσα στο Μάρτιο ή αρχές του Απριλίου, αλλά να έχετε υπόψη σας όπως το έχετε νομίζω, κύριε Παυλόπουλε, ότι για να προσλάβουμε γιατρούς θέλουμε τουλάχιστον ένα χρόνο. Διότι είναι ένα σύστημα που αφέθηκε στην τύχη του τα τελευταία 5 χρόνια. Άρα μου λέτε, ένα λεπτό κύριε Υπουργέ, μου λέτε ότι για ένα χρόνο από σήμερα οι ανάγκες, οι χειρουργικές, οι παιδοχειρουργικές ανάγκες του Αγία Όλγα θα καλύπτονται από τους 2 επικουρικούς. Το Αγλαία Κυριακού. Το Αγλαία Κυριακού, με συγχωρείτε πολύ, όχι το Αγία Όλγα. Δική μου παραδρομή. Θα καλύπτονται. Δεν υπάρχει άλλη λύση με τους επικουρικούς και τη μονάδα την ευρωχειρουργική του Αγία Σοφία. Δεν υπάρχει άλλη λύση, κύριε Παυλόπουλε. Και αν υπάρχει ανάγκη καρδιολογικής επέμβασης. Είναι διαφορετική ειδικότητα. Τα ξέρετε πολύ καλά αυτά τα πράγματα. Το Αγλαία Κυριακού δεν είχε ποτέ καρδιολογική. Ναι. Έχει μόνο το Αγία Σοφία. Μάλιστα. Άρα θα μείνουμε χωρίς παιδοκαρδιοχειρουργό. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Είναι νευροχειρουργικές. Η νευροχειρουργική κλινική θα καλύπτεται από τους γιατρούς του Αγία Σοφία μέχρι που να λύσουμε οριστικά το πρόβλημα με μονίμους γιατρούς. Δεν υπάρχει. Ένα λεπτό να καταλάβω το εξής. Αν θυμάμαι καλά, κύριε Κουρουπή, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε το περιστατικό, νομίζω το γνωρίζετε όμως, και στην παιδοκαρδιοχειρουργική του Αγία Σοφία είχαμε διάφορα προβλήματα. Με γιατρούς κύριε Παυλόπουλε, το τι προβλήματα υπάρχουν, 15 ώρες την ημέρα είμαι μέσα στο Υπουργείο μου. Το πιστεύετε? Λοιπόν, ναι, αλλά οι υποκατοχοί σας λένε ότι σας παρέδωσαν ένα σύστημα υγείας πολύ δυνατό. Οι υποκατοχοί σας, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βοήδης, λένε ότι σας παρέδωσαν μια δημόσια υγεία σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που παρέλαβαν οι ίδιοι και από αυτή που εσείς καταγγέλατε. Μας ακούει. Με ακούτε? Όχι. Έπεσε η γραμμή του κυρίου Κουρουπλή, να τον ξαναέχουμε, σας παρακαλώ πολύ. Άκη, εδώ, συγγνώμη, έχουμε μια αντικατάσταση η οποία δεν είναι απολύτως λογική, έτσι. Δηλαδή, έχουμε έναν νευροχειρουργό να...